υπομονή θα πρέπει να οπλιστούν από αύριο οι οδηγοί που θα κινούνται επί του ΒΟΑΚ στο Ηράκλειο από τον Κόβο Γιώφυρου και για 1500 μέτρα προς Άγιο Νικόλαο λόγω εργασιών ασφαλτόστρωσης, οι οποίες θα διαρκέσουν μέχρι 31 Ιανουαρίου. Ξεκινάμε αύριο τη σήμανση στο κομμάτι το οποίο θα αποκλειστεί για να εκτελεστούν οι εργασίες και αυτό αφορά την αριστερή λωρίδα ρεύματος στο ρεύμα κυκλοφορίας από προς Άγιο Νικόλαο, από Γιώφυρο προς Παπαναστασίου, το νότιο ρεύμα δηλαδή, ξεκινά μήκους 1,5 χιλιόμετρο. Όλο το έργο θα είναι κατά μήκος των κόμβων από Γιώφυρο μέχρι Παπαναστασίου συνολικού μήκους 3,5 χιλιόμετρα. Όμως σε αυτή τη φάση, στην πρώτη φάση δηλαδή, αποκλείουμε την αριστερή λωρίδα για το ένα ρεύμα κυκλοφορίας. Όπως ανακοίνωσε η Περιφέρεια Κρήτης, από αύριο μέχρι τέλος του μήνα θα αποκλειστεί η αριστερή λωρίδα του ρεύματος κυκλοφορίας από Ρέθυμνο προς Άγιο Νικόλαο, ενώ η κυκλοφορία προς Άγιο Νικόλαο θα διεξάγεται από τη δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας, ενώ όλοι οι κόμβοι θα παραμείνουν ανοιχτοί. Οι εργασίες θα εκτελούνται απρόσκοπτα σε όλο αυτό το μήκος της οδού το οποίο θα αποκλειστεί και στη συνέχεια θα εκτελέσουμε τις εργασίες στα υπόλοιπα 2 χιλιόμετρα του αριστερού ρεύματος κυκλοφορίας που απομένουν μέχρι τη γέφυρα της Παπαναστασίου. Οι εργασίες αυτές σε πρώτη φάση, όπως έχουν εκδοθεί στο δελτίο τύπου, θα διαρκέσουν μέχρι 31 Ιανουαρίου. Προσπαθούμε να ελαχιστοποιούμε το χρόνο. Ναι. Μπορεί να γίνει και νωρίτερα. Αυτή την εβδομάδα ο καιρός θα μας αφήσει πιθανότητα να εργαστούμε διαρκώς, αλλά δεν ξέρουμε τι θα συμβεί την επόμενη εβδομάδα. Εργασίες ασφαλτόστρωσης, οι οποίες ξεκινούν με καθυστέρηση λόγω της έλλειψης μεταλλεύματος. Ξεκίνησε τώρα αυτό το έργο διότι είχαμε ανεπάρκεια υλικών της σκορίας συγκεκριμένα, όπως είχαμε πει, με τα μεταλλεύματα, η οποία ήρθε με το νέο έτος. Δεν θέλαμε να διακόψουμε την περίοδο των εορτών, την κίνηση με εργασίες στο περιμετρικά της πόλης και γι' αυτό το λόγο ξεκινήσαμε τώρα, το δεύτερο δεκαήμερο του Ιανουαρίου. Οδηγοί καλούνται να τηρούν την εργοταξιακή σήμανση, ενώ σε ό,τι αφορά στις εργασίες στους κόμβους, αυτές εκτελεστούν με νυχτερινή εργασία, ώστε να αποφευθούν εικόνες με τεράστιες ουρές οχημάτων. Οι κόμβοι στους οποίους θα εκτελεστούν οι εργασίες, θα εκτελεστούν με νυχτερινή εργασία, προκειμένου να μην διακοπεί η αστική κίνηση κατά την ημερήσια δράση και κυκλοφορία των οδηγών. Βιαζόμαστε να εκτελέσουμε όλες αυτές τις εργασίες, όχι μόνο διότι είναι κοντά η τουριστική σεζόν, αλλά διότι θέλουμε και να συνεχίσουμε τις ίδιες εργασίες από τη Γιώφυρο μέχρι τα Ελληνοπεράματα.